Καλησπέρα. Είμαι ο Χαραλαμπίδης Δημήτρης και σε αυτή την ενότητα θα μιλήσουμε για τον πυρήνα μιας γραμμικής απεικόνησης. Ξεκινάμε δίνοντας τον ορισμό. S στο V και W, δύο διανυσματικοί χώροι, και F από το V στο W, μια γραμμική συνάρτηση. Το σύνολο όλων των στοιχείων του V, τα οποία η F αντιστοιχεί στο μηδενικό διάνυσμα του W, ονομάζεται πυρήνας της F και συμβολίζεται με κέρ της F. Μαθηματικά, τον ορισμό αυτό θα τον γράφαμε ως εξής, ότι ο πυρήνας της F είναι το σύνολο εκείνο που έχει όλα τα στοιχεία χ που ανήκουν στο V, για τα οποία μάλλον ισχύει η F του χ ίσον το μηδενικό διάνυσμα του W. Παράδειγμα πρώτο, να βρεθεί ο πυρήνας της F από το R τετράγωνο στο R τετράγωνο με τύπο F χ ψ ίσον 2 χ συν ψ, χ μείον 3 ψ. Ξεκινάμε γράφοντας τον ορισμό του πυρήνα. Αυτός μας λέει ότι ο πυρήνας της F θα έχει όλα τα ζεύγη χ ψ, τα οποία ανήκουν στο R τετράγωνο, ώστε τα F του χ ψ να μας δίνουν το μηδενικό διάνυσμα του W. Μιας και ο V και ο W είναι ίση με τον R τετράγωνο, το αντίστοιχο μηδενικό διάνυσμα είναι το σημείο 0,0. Δηλαδή, θέλουμε όλα τα ζεύγη χ ψ, για τα οποία το 2 χ συν ψ, χ μείον 3 ψ, που είναι τα F του χ ψ, είναι ίσον με το 0,0. Δηλαδή θέλουμε όλα τα σημεία χ ψ έτσι ώστε το 2 χ συν ψ ίσον 0 και το χ μείον 3 ψ να είναι ίσον με το 0. Η λύση αυτού του συστήματος είναι μόνο η χ ίσον ψ ίσον με το 0. Δηλαδή ουσιαστικά ο πυρήνας της F είναι το ίδιο το μηδενικό διάνυσμα του R τετράγωνου. Παράδειγμα δεύτερο. Να βρεθεί ο πυρήνας της F από το R τετράγωνο στο R τετράγωνο, με τύπο F του χ ψ είναι ίσον με 2 χ συν ψ, 4 χ συν 2 ψ. Και πάλι ξεκινάμε γράφοντας τον ορισμό, ότι δηλαδή ο πυρήνας της F είναι όλα τα ζεύγη χ ψ, τα οποία ανήκουν στο R τετράγωνο, για τα οποία τα F του χ ψ δίνουν το μηδενικό διάνυσμα, δηλαδή το σημείο 0,0. Δηλαδή όλα τα χ ψ για τα οποία το 2 χ συν ψ, 4 χ συν 2 ψ ισούται με το 0,0, δηλαδή με τη σειρά του όλα τα χ ψ για τα οποία το 2 χ συν ψ ίσον με το 0 και το 4 χ συν 2 ψ ίσον με το 0. Οι δύο όμως αυτές εξώσεις ουσιαστικά είναι μία, άρα γράφουμε μόνο το 2 χ συν ψ ίσον με το 0. Επομένως, καταλήγουμε το ότι θέλουμε όλα τα σημεία χ ψ για τα οποία ισχύει η σχέση ότι το ψ είναι ίσον με μείον 2 χ. Δηλαδή, θέλουμε όλα τα σημεία χ ψ έτσι ώστε το χ ψ να ισούται με το χ μείον 2 χ, όπου περνώντας το χ απ' έξω, καταλήγουμε τελικά ότι ο πυρήνας της F είναι ο χώρος που παράγεται από το σημείο 1,-2. Μιας και ο πυρήνας της F έχει όλα τα ζευγάρια, όλα τα σημεία μάλλον, που είναι της μορφής 1,-2 επί χ για κάποιον χ πραγματικό αριθμό. Η διαφορά του πρώτου παραδείγματος από το δεύτερο είναι ότι η γραμμική απεικόνιση του πρώτου είναι ένεση, ενώ του δεύτερου όχι. Μιας και ο πυρήνας μιας γραμμικής απεικόνησης μιας προσφέρει μια εξαιρετική, ικανή και αναγκαία συνθήκη, η οποία λέει το εξής. Αν έχουμε μια γραμμική συνάρτηση ανάμεσα σε δύο διανυσματικούς χώρους, τότε ο πυρήνας αυτής της συνάρτησης είναι ίσος με το μηδενικό διάνυσμα, αν και μόνο αν η F, η συνάρτηση, είναι 1:1. Κλείνοντας, θα αναφέρουμε την εξής παρατήρηση. S στο V και W, δύο διανυσματικοί χώροι, και F από το V στο W, μία γραμμική απεικόνιση. Ο πυρήνας της F θα αποτελεί διανυσματικό υποχώρο του χώρου V. Εάν σας άρεσε ο τρόπος περιγραφής, μπορείτε να βρείτε περισσότερες μαθηματικές ενότητες σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις ή στη σελίδα μου στο Facebook με τίτλο «Ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών». Ευχαριστώ για το χρόνο σας.